Στην Καβάλα βρέθηκε το Σάββατο 13 Μαΐου ο πρόεδρος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού Γιώργος Καρατζαφέρης προκειμένου να συναντηθεί με στελέχη του κόμματος, ενώ η επίσκεψή του συνέπεσε και με την ανάληψη των νέων καθηκόντων του Ανεξάρτητου Δημοτικού Συμβούλου Καβάλας Παράσχου Αγανικόλα, ο οποίος ανέλαβε τα ηνία της νομαρχιακής οργάνωσης Καβάλας του ΛΑΟΣ. Ο μοναδικός άνθρωπος αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, ο μοναδικός πολιτικός αρχηγός που τοποθετείται δημόσια σε θέματα κατά της παγκοσμιοποίησης, σε θέματα υπέρ ορθοδοξίας και πρεσβεύει το τρίπτυχο πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια, είναι ο Γιώργος Καρατζαφέρης. Χαίρομαι πάρα πολύ, ξανά το ξανατονίζω, για την επιλογή που έχω κάνει. Είναι μεγάλη μου τιμή, Πρόεδρε, που βρίσκεσαι σήμερα εδώ. Είχα ένα άγχος, είναι η αλήθεια, μέχρι να σε συναντήσω, αλλά εντάξει, τώρα με το έβγαλες. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ έχω να πω κάτι, ότι εγώ είμαι εξαιρετικά ικανοποιημένος, γιατί στην τιμή του ενός πήρα δύο. Πήρα τον κύριο Αγανικόλα κοντά μου και τη σύζυγό του, η οποία είναι εξαιρετικά ευφυής και εξαιρετικά δυναμική. Ο κύριος Καρατζαφέρης, ο οποίος παραχώρησε συνέντευξη τύπου στην αίθουσα εκδηλώσεων γνωστού ξενοδοχείου στην Καβάλα, εστίασε αρχικά στα εθνικά θέματα και στον αναβρασμό που επικρατεί στα Βαλκάνια, στο Αιγαίο και στη στάση που τηρεί η Τουρκία σε θέματα εδαφικής ακεραιότητας και στο Κυπριακό, λέγοντας ότι η Ελλάδα έχει την θέση του σαλαμιού σε ένα σάντουιτς που πιέζεται από δύο φέτες ψωμί. Το θέμα με την Τουρκία είναι σοβαρότερο από κάθε άλλη εποχή από το 1974. Φώναζα και έλεγα ότι θα αναγκαστούμε να εμπλακούμε με την Τουρκία την πρώτη φορά που θα πούμε όχι. Τώρα η Τουρκία βρίσκεται σε δυσμενή θέση. Είναι άδικο μέσα σε 25 χρόνια να είμαστε και πάλι απόντες στην διανομή αυτή στα Δυτικά Βαλκάνια. Ο επικεφαλής του ΛΑΟΣ αναφέρθηκε και στις πολιτικές εξελίξεις στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και στη Μεγάλη Βρετανία, λέγοντας ότι υπήρξε ξεκάθαρη στροφή προς τον πατριωτισμό ενάντια στην παγκοσμιοποίηση, κάτι που διέκρινε επίσης και στη Γαλλία, στην Ολλανδία, στην Αυστρία και στη Ρωσία. Όσον αφορά τις οικονομικές εξελίξεις στην Ελλάδα, ο κύριος Καρατζαφέρης δήλωσε ότι τα μνημόνια θα πάψουν να υφίστανται όταν κανείς από εμάς δεν θα ζει. Μετά το πρώτο μνημόνιο να το υπογράφουμε στα τέλη της δεκαετίας του 1890 επί Χαριλάου Τρικούπη, ένα μνημόνιο που ολοκληρώθηκε το 1987. Λένε ψεύτικα, όπως ψεύτικα πολιτεύονται σε όλα τα χρόνια όλοι τους, ότι σε 2-3 χρόνια θα τελειώσει το μνημόνιο. Σε διαβεβαιώνω, το μνημόνιο θα πάψει να υπάρχει στην Ελλάδα όταν κανείς εξ ημών δεν θα ζει. Δεν θα ζει, όλοι μας όποτε φύγουμε θα φύγουμε με μνημόνιο. Για δεν σας λέει κανείς την αλήθεια. Το μνημόνιο το πρώτο, η Ελλάδα το υπέγραψε στα τέλη της δεκαετίας του 1890, την εποχή που ο μεγάλος Χαρίλαος Τρικούπης είπε το δυστυχώς επτοχεύσαμε. Τότε η Ελλάδα υπέγραψε ένα μνημόνιο για να πάρουμε τα χρήματα εκείνα, να αποζημιώσουμε την Τουρκία από τον ηλίθιο εκείνο πόλεμο του 1897.